Δημήτρης Λάπας. Ακριβώς, Χρήστο. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάλι κρίση χημικών που γίνεται από τις αστυνομικές δυνάμεις. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι προσπαθούν από τις κεντρωμένες κόμματες μουσικά του πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Δημιουργήσει ένα κενό ελεύθερο χώρο μπροστά στη Βουλή και στη γωνία της Βασιλής Σοφίας. Οι αγρότες αντιτίθεται και το επαναλάβω για πολλωστή φορά, δεν έχουν προκαλέσει καθόλου αυτή τη στιγμή. Δεν προκαλούν. Οι αστυνομικές αρχίζουν αυτή τη στιγμή να μετακινούνται πάλι προς την πλευρά των αγροτών. Θα έχεις εικόνα τόσο από τον Γιάννη τον Πλεμπάκο όσο και από τον Ευθέρη. Ναι, μας δίνουν εικόνα όλα τα παιδιά. Προσπαθούν να αποδείξουν. Και βλέπουμε και μία σύλληψη στα πλάνα μας όση ώρα μας μιλάς, Δημήτρη. Ναι. Αυτή η σύλληψη γίνεται τώρα εδώ στο ύψος Μεγάλης Βρετάνιας μπροστά, όπου είμαστε μαζί με τον Λευτέρη τον Κόσκολο. Προσπαθούν, η κατάσταση πραγματικά είναι αποπληκτική, Χρήστο, εδώ πέρα. Έχει γίνει χρήση πολλών δακρυγόνων. Δημήτρη, θέλω να διευκρινίσουμε κάτι. Προσπάθησαν κάποιοι καταρχάς να προσέχετε κι εσείς, πάνω απ' όλα. Δεύτερον, τι γίνεται τώρα. Να σου πω πως ξεκίνησατε. Μισό λεπτό, Δημήτρη, μισό λεπτό να ακούσουμε λίγο ζωντανά την εικόνα. Να αναδιπλωθούμε λίγο να αποφασίσουμε πώς θα λειτουργήσουμε. Για να συγκαταριστούμε πώς θα λειτουργήσουμε. Πάμε να την προσθούμε για να λειτουργήσουμε. Δημήτρη, προσπάθησε έτσι να μας περιγράψεις πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια, τι ακριβώς συνέβη. Καταρχάς, οι αγρότες ήσαν συγκεντρωμένοι στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Αποφάσισαν να ανέβουν πάνω στο Σύνταγμα. Όπως σου είπα, ήταν πάντα από 5-6 χιλιάδες συγκεντρωμένοι αγρότες στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Συναλλητηρίου. Μία ομάδα 15-20 περίπου αγροτών, όπως βλέπουμε τη Βασιλή Σοφία και ανεβαίνουμε προς το Χίλτον, ξέρει στο πλαϊνή είσοδο που έχει η Βουλή, η Φορίτσα. Λοιπόν, γύρω στα 10-15 άτομα ανέβηκαν εκεί, φτάνοντας περίπου μέχρι το φυλάκιο. Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο άρχισαν να κάνουν χρήση χημικών προκειμένου να τους αποθήσουν. Από εκεί και πέρα η κατάσταση άρχισε να γίνεται ανεξέλεγκτη και να εκτραχύνεται. Αποθήθηκαν οι αγρότες προς την κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος από τη Γεωργίου του Πρώτου και Όθωνος πάλι προς την πλατεία Συντάγματος. Ωστόσο άρχισαν να ανασυντάσσονται στη συνέχεια και να ανεβαίνουν και πάλι επάνω στην πλατεία. Οι αστυνομικοί, από ό,τι εγώ έχω καταλάβει και με τους άλλους συναδέλφους που μιλάω, θέλησαν να δημιουργήσουν έναν ελεύθερο χώρο μπροστά στη Βασιλή Σοφία, στην πλαϊνή αυτή είσοδο που σου λέω της Βουλής, όπου να μην υπάρχουν συγκεντρωμένοι αγρότες. Βρίσκονται δηλαδή στη Βασιλή Σοφία προς την Αμαλίας, στα μισά του Άγνου Στρατιώτη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κάθε φορά που οι αγρότες προσπαθούν να πλησιάσουν στον χώρο της Βουλής, όχι μέσα στο κτίριο της Βουλής, οι αστυνομικοί απαντούσαν με χημικά όπως επίσης και με κρότη λάμψης. Πιστεύω ότι παρακολουθείτε τη σύλληψη η οποία έχει γίνει. Δημήτρη, αυτά συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας όπως μας τα μεταφέρεις. Πάρε μία ανάσα, θα μείνουμε σε σύνδεση, διότι πρέπει να δούμε και τις εξελίξεις. Στο Παρίσι έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση της αστυνομίας, Βάνα Κουτρουλού, για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες. Έλα, Βάνα. Μετά από σχεδόν 8 ώρες πολιορκίας έχει ολοκληρωθεί.